Για να σχολιάσουμε τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, αλλά να συζητήσουμε και τις πρώτες ενδείξεις της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τα οικονομικά της χώρας, σήμερα καλέσαμε και φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον κύριο Αντρέα Δημόπουλο, υποψήφιο διδάκτορα Οικονομικού Τμήματος του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και σύμβουλο επιχειρήσεων. Κύριε Δημόπουλο, να σας καλησπέρισουμε. Καλησπέρα, κύριε Πασχαλίδο. Χαίρομαι που σας ακούω. Αρχικά θα θέλαμε να μας σχολιάσετε τα νέα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, καθώς και τις φορολογικές μειώσεις, τις οποίες η κυβέρνηση θα εφαρμόσει σταδιακά σε βάθος τετραετίας, με τρόπο που θα ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο δημοσιονομικού κενού που θα επιβάρυνε τους πολίτες. Ναι. Αν και είναι νωρίς για να κάνουμε μια αποτίμηση, θα έλεγα, των πρώτων ενεργειών της κυβέρνησης σε θέματα οικονομίας κτλ., παρά τα αυτά υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις, οι οποίες θεωρώ ότι είναι πολλά υποσχόμενες για το μέλλον. Όπως πολύ σωστά είπατε, ήδη θεσμοθέτησε και ψηφίστηκε, από όσο γνωρίζουμε όλοι, κάποια σειρά φορολογικών ελαμβρύνσεων, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του ένφια, που αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά στο επόμενο χρονικό άμεσο διάστημα και θα φανεί και θα αποτυπωθεί στα νοικοκυριά και στον Έλληνα πολίτη. Το επόμενο μέτρο που ψηφίστηκε είναι η μείωση της φορολογίας, θα έλεγα με διπλό στόχο, αφενός μεν η μείωση της φορολογίας των εισοδημάτων, των επιχειρήσεων και των κερδών, αλλά από την άλλη και η μείωση του ποσοστού που επιβάλλουν τα διανεμόμενα κέρδη, με σημαντικό ποσοστό μείωση σε αυτά. Νομίζω έχουν εξαγγελθεί και μια άλλη σειρά μέτρων, όπως παραδείγματος χάρη η μείωση του ΦΠΑ, που αναμένεται να το δούμε και αυτό. Συνολικά θα έλεγα ότι αυτά τα μέτρα μαζί με άλλες επόμενες κινήσεις που πρέπει να γίνουν συνδυαστικά δημιουργούν αφενός ένα καλό θετικό οικονομικό κλίμα για την επιχειρηματικότητα, αφετέρου δε αρχίζουν και βάζουν τις προϋποθέσεις και τις βάσεις για μια ανάπτυξη, την οποία αναμένουμε βέβαια να τη δούμε εν της πράγμας, στην πορεία. Μάλιστα. Μιλήσατε για τις πρώτες ενδείξεις στον οικονομικό τομέα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ωστόσο θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο πιο αναλυτικά όσον αφορά την οικονομία της χώρας μας μέχρι αυτή τη στιγμή και δεδομένων των ενεργειών τις οποίες έχει προβεί η νέα κυβέρνηση, αλλά και των νέων μέτρων που έχει λάβει. Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν μπορεί να αποτυπωθεί η κατάσταση του οικονομικού κλίματος στην Ελλάδα μέσα σε αυτό το μικρό χρονικό διάστημα και θα ήταν και πολύ πρόωρο και άδικο να κρίνουμε την αποτελεσματικότητα της νέας κυβέρνησης μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Η οικονομία και η πορεία της οικονομίας χρειάζεται διαρθωτικές αλλαγές, βαθιές δομές, ρήξεις σε ορισμένα θέματα, όπως παραδείγματος χάρη η νοοτροπία ή η αντίληψη περί την επιχειρηματικότητα. Νομίζω όμως, έτσι εκτιμώ, ότι στην πορεία και με σύντο χρόνο θα γίνουν περισσότερες προσπάθειες, περισσότερες συγκεκριμένες κινήσεις, οι οποίες θα προσδώσουν το αναμενόμενο αποτέλεσμα για την επιχειρηματικότητα. Με λίγα λόγια μπορώ να πω ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες δεν έχουμε ακόμα αποτέλεσμα σε αυτούς, όμως θεωρώ και εκτιμούμε ότι θα υπάρχει μια σημαντική ανάκαμψη και βελτίωση όλων αυτών των δικτών, είτε αφορά θέματα του δείκτη απασχόλησης, της ανεργίας δηλαδή κλπ, είτε το θέμα του δημοσίου χρέους, είτε της αύξησης του ΑΕΠ. Προσδοκούμε όλοι ότι όλοι αυτοί οι δείκτες θα κινηθούν θετικά στο επόμενο χρονικό διάστημα. Όσον αφορά το θέμα των επενδύσεων, Αν κρίνουμε από τις πρώτες κινήσεις, για παράδειγμα από την βούληση που υπάρχει για την προώθηση της επένδυσης στο ελληνικό, από τις πρώτες ενέργειες που γίνανε, νομίζω ήδη έχει γίνει και μια πρώτη συνάντηση μεταξύ διυπουργική, μεταξύ υπουργών ανάπτυξης οικονομίας. Το κράτος πρέπει να σταθεί αρρωγός στην επιχειρηματικότητα, σε οποιοδήποτε είδους τοποθέτηση κεφαλαίου αφορά αυτήν, είτε από μικρούς επενδυτές είτε από πολύ μεγαλύτερους στρατηγικούς επενδυτές και από άλλες χώρες. Γιατί ξέρετε ότι η οικονομία της Ελλάδας θεωρώ ότι για να αναπτυχθεί από εδώ και στο εξής χρειάζεται μια αύξηση στον παραγωγικό, στο πρωτογενή τομέα και όχι τόσο στις υπηρεσίες, στο δευτερογενή. Πρωτίστως στον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα. Μάλιστα. Κύριε Δημόπουλε, ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει τον τρόπο διοίκησης του κράτους σύμφωνα με το νομοσχέδιο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο κατατείνει να δημιουργήσει ένα σύγχρονο εγχειρίδιο διακυβέρνησης? Νομίζω ότι υπάρχει μια διαφορετική αντίληψη από την προηγούμενη κυβέρνηση. Φάνηκε στις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης, για παράδειγμα χάρη το λεγόμενο επιτελικό κράτος, η θεσμοθέτηση και η τοποθέτηση τεχνοκρατών σε θέσεις υπουργών κτλ.
Ξέρετε, υπάρχουν αξιόλογα στελέχη και στο δημόσιο τομέα με γνώσεις και εμπειρία και διάθεση να παράγουν έργο. Από την άλλη, υπάρχουν, θα έλεγα, άλλα τόσα και πολύ περισσότερα ίσως από τον ιδιωτικό τομέα, από πολιτιστικές επιχειρήσεις, που η γνώση τους και γενικότερα η τεχνογνωσία που διαθέτουν σε συστήματα διοίκησης μπορούν να προσφέρουν πολλά. Τα δύο αυτά μαζί νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν ένα καλό μοχλό ανάπτυξης και διοίκησης του κράτους, το οποίο σίγουρα χρειάζεται μείωση της γραφειοκρατίας, μείωση των ελάφρυνση των διαδικασιών. Σε γενικές γραμμές νομίζω ότι ήδη κινηθήκανε πάνω σε αυτό το τομέα. Αναμένουμε περισσότερο στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πολύ ωραία. Κύριε Δημόπουλο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την ενημέρωση την οποία μας παρήχατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στο δελτίο σας, κύριε Πασχαλίδη. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.